Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbreak.gr, το μεσημέρι της Τρίτης στην Ελευσίνα ξεφορτώνονταν ανεμογεννήτριες γερμανικής κατασκευής, οι οποίες είχαν ως προορισμό τους τη βιωτεία. Αυτό δείχνει την ασυδοσία των βαρώνων της πράσινης ανάπτυξης, οι οποίοι δεν κρατούν ούτε τα προσχήματα. Την ώρα που η Ελλάδα φλέγεται και ο λαός έχει εξοργιστεί με τις μεθοδεύσεις που έρχονται στο φως περί εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών, ακόμα και σε αναδοσωτές εκτάσεις, η φάμπρικα συνεχίζεται κανονικά. Και θα συνεχιστεί κανονικά, διότι ο Πρωθυπουργός, παρά τις αντιδράσεις, δεν δεσμεύτηκε ότι θα απαγορευτεί η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα δάση που έγιναν κρανίου τόπος, ειδικά στην Εύβοια. Αντίθετα, η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού ότι θα αναλάβει όλο το κονδύλιο αποκατάστασης των ζημιών για να το χειριστεί ο ίδιος, μόνο αισιοδοξία δεν επιτρέπει. Άλλωστε, από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπεται πακτολός χρημάτων για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Όταν λοιπόν έχεις ετοιμάσει την πίσνα του αιώνα, θα αφήσεις τα δάση να εμποδίσουν το σχέδιο. Άλλωστε, τόσες ανεμογεννήτριες πού θα έμπαιναν, στη στέγη του Μεγάρου Μαξίμου? Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.